Ευχαριστούμε τον κύριο Μανιάτη. Ο κύριος Χατζηδάκης θα έχει το λόγο ώστε να απαντήσει δύο λίγων και συμπερασματικά λόγω της ώρας και λόγω του ότι η συζήτηση έχει εξαντλήσει τα όρια της ούτως ή άλλως. Συμφωνώ κύριε Πρόεδρε. Ορίστε κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, στην πρώτη μου τοποθέτηση μίλησα με ένταση. Και μίλησα με ένταση για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Υφυπουργός επιχείρησε να οικειοποιηθεί, αν θέλετε, προς έκπληξή μου, το έργο Πουργάς Αλεξανδρούπολη για το κόμμα του να το οικειοποιηθεί. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Και είχα, νομίζω, υποχρέωση να αντιδράσω, όχι μόνο ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ως Έλλην πολίτης. Δεύτερον, μίλησα με ένταση διότι επιχείρησε να υποβαθμίσει προσπάθειες που είχαν γίνει από, όχι μόνο από μένα, από προκατόχους μου, από μια σειρά από ανθρώπους που δούλεψαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την ενεργειακή πολιτική, ιδιαίτερα όταν ισχυρίστηκε ότι μέσα σε 7 μήνες γίνανε περισσότερα από ότι σε 5 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Κυρίως όμως μίλησα με ένταση διότι πραγματικά, κύριε Υπουργέ, ανησυχώ για τις εξελίξεις. Και το υπογραμμίζω με κάθε ειλικρίνεια. Ανησυχώ για τις εξελίξεις σε σχέση με τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα. Θυμάμαι, ήμουν ευρωβουλευτής, την αντίδρασή μου όταν άκουσα πως επιτέλους υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας το 2007. Νομίζω όλοι οι Έλληνες χαρήκαμε τότε. Και γι' αυτό όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε για να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προχωρήσει αυτό το έργο. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να σας οθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζουμε, το πιστεύουμε ακράδαντα, πως δεν δείχνει η κυβέρνηση στο σύνολό της την κινητικότητα που πρέπει για αυτό το μείζωνο σημασίας θέμα. Δύο πράγματα να σας αναφέρω. Το πρώτο είναι αυτό καθ' αυτό το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο ήταν έτοιμο από πέρσι. Το φέρατε με τη διαδικασία της διαβούλευσης το ίδιο ουσιαστικά, τον περασμένο Μάρτιο. Έχουν περάσει 80 μέρες από τότε, έχουν μεσολαβήσει αυτά τα δημοσιεύματα που μεσολάβησαν. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνετε ήταν να φέρετε το νομοσχέδιο. Αν μη τι άλλο, για να υπογραμμίσετε και με αυτό το συμβολικό τρόπο πως η Ελλάδα είναι δεσμευμένη για την πρόθεση αυτού του έργου. Για να στείλετε ένα μήνυμα και στη Βουλγαρία και στη Ρωσία και στη διεθνή κοινότητα πως εμείς δεν κάνουμε πίσω. Αύριο το πρωί πρέπει να το φέρετε. Δεν είναι το μείζον θέμα η αντίδραση του τάδε φορέα ή της τάδε κοινότητος. Ασφαλώς πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αλλά εδώ κάνουμε πολιτική. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην βάζει πάνω απ' όλα τις μείζονες επιλογές. Το δεύτερο που θέλω να υπογραμμίσω είναι πως δεν μπορεί να είναι σε εξέλιξη όλα αυτά που ζούμε, που ακούμε, που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες και να μην έχετε πάρει το αεροπλάνο να πάτε στη Σόφια. Να μην πάει ο Πρωθυπουργός στη Σόφια. Είναι στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Εντάξει. Έχει και τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Αλλά είναι μια ώρα δρόμος η Σόφια. Να πάτε να συζητήσετε. Δεν μπορεί να είμαστε παρατηρητές, κύριε Υπουργέ. Δεν το λέω αυτή την ώρα απλά και μόνο εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μεγάλο θέμα για να το παρακολουθούμε από τις τηλεοράσεις και από το διαδίκτυο. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες, ενεργές πρωτοβουλίες. Αυτά ως προς τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, αυτό καθ' αυτό. Τώρα, σε σχέση με την απελευθέρωση της ενέργειας, πολύ καλά κάνετε και προχωρήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση, μόνο που ξέρετε πως υπήρχε μια προεργασία. Νομίζω πως δεν ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή από τις 4 Οκτωβρίου, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και υπήρχαν αντιδράσεις μάλιστα προς αυτήν την κατεύθυνση και των συνδικαλιστών σας στο χώρο του φυσικού αερίου. Για δε τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό, υπογραμμίζω ότι με εμάς ξεκίνησε, καλά θα κάνετε να τον προχωρήσετε και να τον ολοκληρώσετε. Προβλήματα σαν και αυτά που αναφερθήκατε για την
απένταξη, όπως ισχυριστήκατε, του αγωγού προκύπτουν κάθε μέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έργα αυτής της μορφής. Γνωρίζετε πως καταρχήν υπήρχε έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το καλοκαίρι. Προχωρήσαμε με διαδικασίες εξπρές και πετύχαμε το έργο να ενταχθεί. Και κύριε Υπουργέ, είναι, το ξέρουμε και εσείς και εγώ, στον τομέα της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής έχετε κρατήσει αρκετούς από τους ανθρώπους που δούλευαν για μας. Οι ίδιοι άνθρωποι που σχεδίασαν τον αγωγό αυτό, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, οι ίδιοι τον προχωρούν. Επομένως, μην κάνετε τέτοιου είδους παρατηρήσεις, είναι άστοχες. Εμείς είμαστε εδώ βάζοντας πάνω απ' όλα την Ελλάδα. Είμαι βέβαιος πως και εσείς κάνετε το ίδιο. Μας ενώνει η Ελλάδα στον τομέα της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής. Θέλουμε να ισχυροποιήσουμε τη χώρα και εσείς και εμείς και οικονομικά και γεωστρατηγικά. Μόνο που πρέπει να περάσετε από τη θεωρία στην πράξη. Να δείξετε μεγαλύτερη κινητικότητα. Δεν ξέρω, βρείτε άλλες δομές μέσα στην κυβέρνηση, οργανωθείτε διαφορετικά, βρείτε καλύτερες διόδους συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών. Οργανωθείτε με διαφορετικό τρόπο. Δεν αμφιβάλλω για τις προσωπικές σας ικανότητες. Όμως μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί. Φοβούμαστε για τις εξελίξεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Μακάρι να διαψευστούμε, αλλά κάντε παρακαλώ ό,τι μπορείτε, γιατί είναι υποχρέωσή σας. Είναι υποχρέωσή μας όλων μια εθνική επιτυχία να την προχωρήσουμε μέχρι το τέλος και να παραμείνει επιτυχία. Σας ευχαριστούμε.